Μια σφαίρα ήταν η μόνη υποτυπωμένη λύση. Και όλα δείχνουν ότι ο Καποδίστριας ήξερε για τη σφαίρα που ερχόταν κατά πάνω του. Ίσως να την περίμενε κιόλας, ίσως να την ήθελε κιόλας. Αυτό είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ας κάνουμε κάπου εδώ μια μικρή παρένθεση. Μια και τον Άφλιο που έχουμε πίσω μας, μας δίνει την ευκαιρία να ζωντανέψουμε την ιστορία κυριολεκτικά περπατώντας επάνω στα χνάρια της. Εδώ, στο σημείο που είμαστε τώρα, δηλαδή στο σημείο από όπου ο φακός μας παίρνει τον Άφλιο, ήταν το φρούριο Ιτσκαλέ, όπου λίγο πριν από το φωνικό ήταν φυλακισμένος ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, δηλαδή ο πατέρας του ενός από τους δύο φωνιάδες, του Γιώργη Μαυρομιχάλη, και αδερφός του άλλου, του Κωνσταντή. Την παραμονή της μέρας εκείνης, την παραμονή του φωνικού, συμβαίνουν στον Άφπλιο μια σειρά από γεγονότα που θα έλεγε κανείς ότι οδηγούν στο χαμό του Καποδίστρια σαν χτύπη ορολογιακής βόμβας. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 1831, ώρα 11 το πρωί. Ο Καποδίστριας δέχεται να συναντήσει τον Πετρόμπε για να συμφιλειωθούν. Η συνάντηση θα γίνει στο καράβι του Ρώσου Ναυάρχου, που είναι αραγμένος στο Μπούρτσι. Όλα πάνε καλά, αλλά Σάββατο, ώρα 11.30 το πρωί, ενώ ο Καποδίστριας ετοιμάζεται να ξεκινήσει το ραντεβού, διαβάζει σε μια αγγλική εφημερίδα στον ταχυδρόμο ένα πύρινο άρθρο εναντίον του και υπέρ της οικογενείας Μαυρομιχάλη. Σάββατο, ώρα 1 μετά το μεσημέρι. Ο Καποδίστριας, σε έξαλλη κατάσταση, ματαιώνει τη συνάντηση εκείνη και λίγο αργότερα αρνείται να δεχτεί τον Πετρόμπε που έρχεται να τον δει στο κυβερνείο σχεδόν οικετευτικά. Σάββατο, 5 το απόγευμα. Ο Πετρόμπες γυρίζει αλυσοδεμένος στη φυλακή του, περνώντας μέσα από τα στενά δρομάκια του Ναυπλίου. Φτάνει προς το σπίτι όπου μένουν ο γιος του και ο αδερφός του, ένα σπίτι που υπάρχει ακόμα, είναι αυτό που βλέπετε. Τους δείχνει τα δεμένα του χέρια και τους λέει: «Κοιτάξτε πώς κατάντησαν τον Μπέι της Μάνης». Σάββατο, ώρα 6 το απόγευμα. Γίνεται γνωστό στον Άφπλιο ότι ο Γιώργης και ο Κωνσταντής Μαυρομιχάλης έχουν στην κατοχή τους πιστόλια που τα αγόρασαν από το πλοπολείο Παξιμάδη. Το μαγαζί υπάρχει ακόμα, το βλέπετε. Μόνο που τώρα ασχολείται με λιγότερο φωνικά είδη. Σάββατο, ώρα 8 το βράδυ. Ο γραμματέας της επικρατείας, Νικόλαος Πηλιάτης, ορμάει μέσα στο γραφείο του Καποδίστρια και τον πληροφορεί για την απόπειρα που ετοιμάζεται. Ο Καποδίστριας δέχεται το Σπηλιάδη, καθισμένο στο γραφείο αυτό, και του απαντά ήρεμα: «Δεν βαριέσαι. Στο τέλος θα σεβαστούν τα άσπρα μου μαλλιά». Αυτός είναι ο Νικόλαος Πηλιάδης, ο άνθρωπος που έφερε εκείνο το βράδυ, μαζί με άλλους, το άγγελμα του θανάτου που ερχόταν στον Ιωάννη Καποδίστρια. Και εδώ κάπου ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση και ας αλλάξουμε λίγο κλίμα. Η γυναίκα αυτή που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας είναι η δυσέγγονη του Σπηλιάδη, η κυρία Εκατερίνη Κοστούρου, και είναι ακόμα ο τελευταίος άνθρωπος εδώ στον Άφπλιο και ίσως σε όλη την Ελλάδα που γνώρισε κάποιον ο οποίος θυμόταν τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ήταν μια γριά παραμάνα της, η Τσάτσα όπως την έλεγαν, που πέθανε στα 1905 και διηγόταν η Τσάτσα πάντα πως είχε έρθει εδώ στο σπίτι αυτό ο κυβερνήτης κομψός με την μπλε του ρεντικότα και με τα μαύρα του γυαλιστερά σκαρπίνια. Η Τσάτσα λοιπόν, αγράμματη βέβαια και λοιπά, πολλές φορές στο τραπέζι έμενε μαζί τους πάντοτε και διηγεί το κυβερνήτης τούτο, ο κυβερνήτης κείνο. Ένας θείος μου, μικρότερος από όλους, την επήραζε πολύ. «Α, Τσάτσα, τώρα κι εσύ που τον είδες τον κυβερνήτη». «Εγώ δεν τον είδα τον κυβερνήτη», θύμωνε η Τσάτσα. «Που ήρθε να δει τον παππού σου και είχαμε χύσει το ασβέστη μπροστά που χτιζόταν αυτό το σπίτι και λέρωσε το παπούτσι του και πήραμε ένα πανί και το σκούπισα». Τι λέτε. Ναι. Θυμόταν αυτό το πράγμα. Αυτό, η Τσάτσα, βέβαια, η Τσάτσα. Το θυμόταν. Τον είχε προλάβει τον κυβερνήτη. Δεν, φυσικά, ναι.
Η Ζάζα πέθανε το 1906. Το 1906. Την πρόλαβα σαν έτσι λίγο, τη θυμόμαι. Κρίμα να μην ζει η Τσάτσα τώρα. Η Τσάτσα δεν μπορούσε, αφού σας λέω, ήταν 8 χρόνων, μου φαίνεται. Ορφανό στην άλωση της Τρυπόλεως, που τη μάθαμε από τις Πελιάδες. Άρα την προλάβατε. Θέλω να πω, έχετε την τύχη να έχετε προλάβει κάποιο πολύ, πάρα πολύ γρία. Που έλαβε, που έχει εμπειρίες από το 21. Και είναι από τα τελευταία πια ντοκουμέντα από την εποχή εκείνη που μένουν. Η μνήμη της δολοφονίας του Καποδίστρια πώς έχει μείνει στην οικογένειά σας? Πάρα πολύ τραγική. Πολύ. Θα τον είχε πειράξει πολύ τον προπάκο σας, φαντάζομαι. Πολύ. Πολύ ούτε θέλησε. Δηλαδή, μετά, όταν ήλθε ο Όθων, τον εκάλεσε να του προσφέρει τις υπηρεσίες του. Να τον, μάλιστα, του είπε, κύριε Σπηλιάδη, μαθαίνω ότι είστε πολύ έντιμος άνθρωπος και σε παρακαλώ να με βοηθήσεις να μου προσφέρεις τις υπηρεσίες σου στο έργο μου. Και ο Σπηλιάδης, γεμάτος πίκρα για το χαμό του Καποδίστρια και πολύ ομά, του λέει, μάλιστα, μεγαλειότατε, εφόσον οι αποφάσεις σας δεν αντίκεινται στα συμφέροντα της πατρίδας. Και όταν του γύρισε την πλάτη. Ναι. Εδώ είμαστε στην οδό Ιωάννη Καποδίστρια, στον Άφλιο. Στο δρομάκιο που περπάτησε για τελευταία φορά ο Καποδίστριας. Έχουμε πλάι μας το Βιάρο Καποδίστρια. Και περπατάμε στα χνάρια εκείνης της μέρας. Είναι ένα περπάτημα κάπως περίεργο, κύριε Καποδίστρια, δεν ξέρω πώς αισθάνεστε. Ναι, πράγματι είναι συγκινητικό. Περπατώντας στα βήματα που έκανε ο Καποδίστριας στις 6... Τα τελευταία του. 6 το πρωί. 6 το πρωί. 27 Σεπτεμβρίου του 831. Ακριβώς απέναντί μας είναι ο Άης Σπυρίδωνας. Κάπου εκεί ήταν η Μαυρομιχαλαίη, στο κατόφλι της εκκλησίας. Αλλά πριν από αυτό, βέβαια, υπήρχε μια ολόκληρη διαδικασία, νομίζω, στο σπίτι του Καποδίστρια. Ναι. Ναι. Που... Αν μπορώ να σας διακόψω. Ναι. Ο Καποδίστριας την ημέρα αυτή, από τις 5 το πρωί, ήταν στο γραφείο του και έγραφε. Ένα γράμμα. Εργαζόταν. Ένα γράμμα που δεν ξέρω. Ένα γράμμα που λέει ότι έμεινε ημιτελές, δυστυχώς δεν βρέθηκε ποτέ αυτό το γράμμα, και τις 6 ντύθηκε, έβαλε την μπλε του ρεδιγκότα με δύο σειρές ασημένια κουμπιά, άσπρο παντελόνι, και ξεκίνησε για την εκκλησία. Στο δρόμο, δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο, ίσως κάπου εδώ, του χύμιξε ένα σκύλος. Νομίζω μπροστά στην πύλη αυτή, αν θυμάμαι καλά. Ίσως, ναι. Αν θυμάμαι καλά όσα γράφει ο Βλαχογιάννης, του χύμιξε ένα σκύλι. Του έσκησε τη ρεδιγκότα, ο Καποδίστριας, μη λαμβάνουν σοβαρά υπόψη ότι μπορούσε να ήταν κάτι σημαδιακό, ίσως και πεισματικά να το δέχτηκε έτσι, ήταν πεισματάρης. Άλλαξε και ξαναξεκίνησε για την εκκλησία. Πάλι στο ίδιο ύψος, δεν ξέρω αν ήταν μπροστά σε αυτή την πύλη, ίσως πιο κοντά στην εκκλησία, κάποια κοφάλαλη ζητιάνα, όπως τη θεώρησε ο ίδιος, πέφτει απάνω του και αρχίσει να τον σπρώχνει προσπαθώντας να του πει να φύγει. Αυτός νόμισε ότι ήταν ζητιάνα, έβγαλε και της έδωσε ορισμένα χρήματα, αυτή τα πέταξε τα χρήματα και έφυγε έξαλλη. Του είπε κάτι όμως, κάτι του μίλησε. Σαν κοφάλαλη βέβαια, μάλλον δεν του είπε, αλλά προσπάθησε του ξέρισε, να του δώσει, ναι. Να του δώσει να καταλάβει. Και συνέχισε. Σε κάποιο σημείο... Σας διακόπτω. Νομίζω ότι, πάλι όπως έχω διαβάσει πρόχειρα αυτές τις μέρες, ο αδελφός του Καποδίστρια, ο Αυγουστίνος, ναι. Είχε κάποιο κακό προαίσθημα ή κάποιο κακό, ναι, όνειρο είχε δει. Λένε ότι το βράδυ, το ίδιο βράδυ αυτό, ξημερώνοντας 27, ο Αυγουστίνος είδε ένα όνειρο που δέντρα ξεριζωνόντουσαν γύρω, στην είσοδο, φύελα, ότι, ναι, φύελα, και ξεριζωνόντουσαν δέντρα στην είσοδο του ναυπλίου, και σηκώθηκε κατά τις 3 και πήγε στο δωμάτιο του αδελφού του, τον είδε να κοιμάται ήρεμος. Δεν σκέφτηκε ότι ήταν δυνατόν να τον ξυπνήσει, να του πει, ξέρεις, κάτι σημαδιακό, είδα ένα κακό όνειρο και αυτά. Και τον άφησε έτσι. Πάντως και αυτό, μέσα στις 3 αυτές περιπτώσεις, ο σκύλος, ο σκύλος, η Ζητιάνα, ο Φάλελη Ζητιάνα και ο Αυγουστίνος, και το όνειρο του που είδε, ήταν τα σημαδιακά, αν και εμείς δεν είμαστε σαν πιο μοντέρνοι δυσιδαίμονες ή τέλος πάντων, ναι, προληπτικοί σε αυτά. Αλλά η ιστορία είναι ιστορία όμως. Ναι. Και όλα αυτά είναι μέσα στην ιστορία, κύριε Καποδίστρια. Κάπου εδώ, κάπου στη γωνία αυτή του Άη Σπυρίδωνα, νομίζω είδα τους Μαυρομιχαλαίους. Ναι. Είδε τους Μαυρομιχαλαίους από την αριστερή μεριά της πύλης του Αγίου Σπυρίδωνος, της εισόδου, ήταν ο Γιώργης Μαυρομιχάλης, από δεξιά ο Κωνσταντής. Και για μια στιγμή κάπου, εδώ σε αυτό το σημείο,
Λένε ότι κοντοστάθηκε και έκανε, κοίταξε προς τα δεξιά. Ναι. Το λέει ο Κασομούλης και το λέει και ο Βλαχογιάννης αυτό. Αμέσως μετά, συγχρόνως δεν μπορεί να πει κανείς, ήταν πάρα πολύ βραχή αυτή η διστακτικότητα, πολύ βραχή αυτή η διστακτικότητα που είχε. Συνέχισε και προχώρησε με βήμα σταθερό προς την εκκλησία. Από πείσμα πάλι. Ο Κασομούλης λέει πως τον έφαγε το πείσμα. Ήταν αυτό, ήταν ότι αισθανόταν ότι αυτό ήταν το τέλος που έπρεπε να έρθει, ήταν ότι είχε πάρει την απόφασή του άλλη μια φορά. Είναι περίεργο, ξέρετε κύριε Καποδίστρια. Σε κάποιο κείμενό του λέει ότι μια σφαίρα είναι η μόνη λύση διεμέ. Ναι. Σε κάποιο άλλο κείμενο λέει ότι, ή μάλλον σε προφορική του αν θέλετε αφήγηση, λέει ότι θα σεβαστούν τις λευκές μου τρίχες. Ναι. Θέλω να πω και ο ίδιος ενδεχομένως δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν αυτό που ερχόταν. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς ο κυβερνήτης είχε αποφασίσει άλλη μια φορά. Ναι. Και προχώρησε. Και προχώρησε. Και προχώρησε στα βήματα ακριβώς που προχωράμε τώρα στο στενό αυτό δωμάτιο του Άγιου Σπυρίδωνα που είναι απίστευτο πόσο έχει διατηρηθεί και δεξιά και αριστερά. Βέβαια δεξιά είναι η εκκλησία, δεν μπορούσε να αλλάξει. Είναι αυτή ακριβώς που ήταν και τότε με την πλάκα που δείχνει το σημάδι της ιστορίας. Και κάπου εδώ μπρος στο κατόφλι του Άγιου Σπυρίδωνα τον περίμεναν οι Μαυρομιχαλαίοι. Κάπου εδώ στεκόταν ο Γιώργης Μαυρομιχάλης και κάπου εδώ ο Κωνσταντής. Για να κάνουμε μια μικρή αναπαράσταση, κύριε Καποδίστρια, ερχόταν ο πρόγονός σας από εκεί. Ναι. Από εκείνη την μεριά. Εκεί τον Κοζόνη, έρχονταν προς εδώ. Ναι. Νομίζω ότι ο Γιώργης Μαυρομιχάλης τον χαιρέτησε, μάλιστα έβγαλε το σκούφο του. Ναι. Έτσι με λέγεται ότι τον έβγαλε και με το άλλο του τον κάρφωσε με το μαχαίρι. Ναι. Αλλά αυτός που τον χτύπησε πρώτος ήταν η πιστολιά του Κωνσταντή Μαυρομιχάλη. Από πίσω. Από τη δεξιά μεριά όπως έμπαινε στην εκκλησία που του πέταξε τα μυαλά του στον αγέρα. Ναι. Τον χτύπησε. Και τον χτύπησε ο... Τον χτύπησε ο Γιώργης με το μαχαίρι στην Κυριακή χώρα. Έβγαλε πριν το σκούφο του με το δεξί και με το αριστερό τον χτύπησε. Αυτό τουλάχιστον λέει η παράδοση. Πώς αισθάνεστε τώρα, περνάω λίγο σε ένα τελείως άλλο χώρο. Εδώ στο δρομάκι του Καποδίστρια. Μεγάλη συγκίνηση, πράγματι. Με βλέπετε άλλωστε. Ναι. Γιατί είναι μια στιγμή πραγματικά ναι. Έντονη. Ήταν το τέλος μιας εποχής, τριών ετών ίσως, η οποία κράτησε και το συζητάμε ακόμα σήμερα, ύστερα από 150 χρόνια. Ήταν μια από τις πιο σπάνιες εποχές. Ναι. Σύντομες εποχές, θα έλεγα. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Που γέννησαν μια Ελλάδα ουσιαστικά. Που γέννησαν μια Ελλάδα, ναι. Είναι περίεργο, είναι λίγο, δεν ξέρω αν είναι φιλολογική έκφραση, είναι λίγο σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος στο δρομάκι αυτό. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς, αλλά έτσι όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πράγματι, και έτσι, είναι το ίδιο. Από μεσήμερα όπως είναι και ήρεμο. Ναι. Τα σπίτια τα ίδια. Η εκκλησία ίδια. Ακόμα και δεν το δείξαμε αυτό, αλήθεια. Ίσως θα μπορούσε να πλησιάσει η κάμερα. Είναι το σημάδι της σφαίρας αυτό, ναι. Της σφαίρας της Τρίτης. Δεν έτσι. Και είναι το μόνο που έμεινε, όπως είπε και κάποιος ακαδημαϊκός, ότι το ένα βόλι χτύπησε το κεφάλι του Καποδίστρια, το άλλο χτύπησε την κοιλιά του, ναι. Και το τρίτο βόλι έμεινε σφινωμένο στην καρδιά της Ελλάδας, σε αυτόν τον τοίχο απάνω εδώ. Καποδίστρια! Σκοτώσανε τον κυβερνήτη! Σκοτώσανε τον Καποδίστρια! Είμαστε πάντα μπρος στον Άγιο Σπυρίδωνα. Είναι πάντα πρωί της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου του 1831 και ζωντανεύουμε πάντα την πρώτη σελίδα της μέρας εκείνης. Ακούσαμε από έναν Καποδίστρια πώς ακριβώς έπεσε ο Καποδίστριας εκείνο το πρωί. Ας περάσουμε στην άλλη όχθη και ας ακούσουμε από έναν Μαυρομιχάλη τι ακριβώς έκαναν οι Μαυρομιχαλαίοι μετά από το φωνικό της ώρας εκείνης. Ζητήσαμε να έρθει εδώ στον Άφλιο ο κύριος Γερμανός Μαυρομιχάλης, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο δεσμό με την ιστορία που ζωντανεύουμε σήμερα. Είναι αυτός που φυλάει τα κόκαλα των ανθρώπων που σκότωσαν τον Καποδίστρια, του Γιώργη και του Κωνσταντή Μαυρομιχάλη. Τα φυλάει σε μια ειδική κρύπτη στη Μάνη, έχει πάντα το κλειδί μαζί του και είναι απόψε μαζί μας. Κύριε Μαυρομιχάλη, κάνουμε εδώ μπρος στον Άγιο Σπυρίδωνα μια μικρή αναπαράσταση, κάτι σαν αναπαράσταση ας πούμε, αυτού που έγινε εκείνη την Κυριακή με ήρωες τους δύο προγόνους σας. Κάπου εδώ είπαμε ότι έπεσε ο κυβερνήτης,
Και από τον ανήφορο εδώ έφυγε, νομίζω, ο ένας από τους δύο προγόνους σας. Ο Κωνσταντίνος ο Μαυρομιχάλης και κατηθύνθη στο σπίτι αυτής της χείρας. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ήταν ήδη τραυματίας. Τον είχε ήδη προβαδίσει. Τον είχε τραυματίσει ο Κοζόνης, ο κουλός, ο ακόλουθος του Καποδιστρίου. Ο κριτικός. Ο κριτικός. Τον είχε τραυματίσει στο πόδι. Στο πόδι. Και τραυματισμένος όντας... Και τραυματισμένος έτραπης φυγήν και μπήκε... Ανέβηκε τα σκαλοπάτια όλα αυτά. Και πήγε στο σπίτι της χείρας. Που είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, κάτω να πληρώνει αυτό το σπίτι, έτσι λέγεται. Αυτή η πράσινη πόρτα. Και ότι τη ζήτησε άσυλο, προσφέροντας και το δαχτυλίδι του για να τον κρύψει. Ναι. Αλλά αυτή φοβήθηκε επειδή ήταν ματωμένος και δεν τον εδέχθη. Και έφυγε πλέον από το σπίτι της χείρας. Έκανε ένα κύκλο. Έκανε ένα κύκλο και πήγε προς το βουλευτικό μέγαρο από πίσω. Όπου έπεσε εκεί, τον χτύπησε και ο στρατηγός ο Φωτομάρας και τον τραυμάτισε βαρύτερα. Όπου κατόπιν άρχισαν να τον λογχίζουν διάφοροι στρατιώτες πολίτες και τον σύρανε και τον πήγανε κάτω από ένα πλάτανο όπου εξεψύχησε. Μετά από κάποιες ώρες. Μετά τα αυτά τον πήρανε και τον πετάξαν στη θάλασσα. Ναι. Όπου την επόμενη μέρα τον βρήκε ένας μανιάτης από το Ίτιλο, παπάς ονόματι Σαφιόλης, ο οποίος αφού τον έβγαλε, βρίσκεται στην πανία κατάσταση και τον έπλυνε και τον έντισε με καθαρά ρούχα, τον έθαψε εις ένα μέρος παρά την πρόνοια εδώ του ναυπλίου κρυφό για να μην το πάρουν χαμπάρι οι κυβερνητικοί και το μέρος αυτό απεκάλυψε μόνο στην οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων όπου με τα πάροδων πολλών ετών. Θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό κύριε Μαυρομιχαλή, όμως θα μιλήσουμε αργότερα ξανά για το τέλος του Κωνσταντίνου Μαυρομιχαλή που αν θέλετε είναι μια από τις εφιαλτικές στιγμές όλης της ιστορίας που συμβαίνουμε σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο ξεψύχησε ο Κωνσταντής. Τώρα, ο άλλος από τους δύο... Ο άλλος τράβηξε αυτό το δρόμο και κατευθύνθηκε στο σπίτι του ενός φίλου του Βαλιάνου. Είναι περίεργο, κύριε Μαυρομιχάλη, το έλεγα και προηγουμένως, αλλά το δρομάκι αυτό είναι ακριβώς όπως ήταν και στα χρόνια εκείνα. Εκείνα ακριβώς, δεν έχει μεταβληθεί. Ακριβώς πριν από 150 χρόνια, τα σπίτια τα ίδια, τα μπαλκόνια τα ίδια. Μάλιστα. Τα παράθυρα τα ίδια, είναι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Ο χρόνος, μάλιστα. Ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, εδώ σύμφωνα με πληροφορίες ήταν το σπίτι όπου πήγε και κρύφτηκε. Και κρύφτηκε και μάλιστα είπε να φύγουν όλοι από μέσα. Ναι. Για να αντισταθεί μόνος του. Ήθελε να μην χυθεί άλλο αίμα. Να μην χυθεί άλλο αίμα. Αλλά φαίνεται ότι κατάλαβε ότι δεν ήταν ασφαλές το μέρος εκείνο και έφυγε. Από εκεί και κατευθύνθηκε στη Γαλλική Πρεσβεία. Ναι. Όπου μπήκε μέσα και ζήτησε να παρουσιαστεί στον πρέσβη. Είπε ότι εσκότωσε τον τύρανο. Ήταν ο Ρουάν, νομίζω. Ο Ρουάν. Ο οποίος τον εδέχθη, έβγαλε τα όπλα του, τα φίλησε και τα παρέδωσε στον πρέσβη. Λέγοντας παραδίδω τα όπλα μου στην τιμή της Γαλλίας. Αυτός είναι ένας φοίνικας στο Νάπλι που έχει μια ιστορία. Μια ιστορία δεμένη με την ιστορία που ζωντανεύουμε σήμερα. Με την πρώτη σελίδα. Είναι ένας φοίνικας που τον φύτεψε ο Καποδίστριας και που αργότερα δέθηκε κατά έναν περίεργο τρόπο και με το τέλος του. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να μας πείτε εσείς κύριε Κοστούρου που μένετε εδώ μπροστά στο φοίνικα αυτόν. Και πλάι νομίζω στο μέρος όπου ήταν η Γαλλική Πρεσβεία, δεν είναι. Η Πρεσβεία, βεβαίως. Όπου κρύφτηκε... Εκεί κατέφυγε ο Μπελζαντές, ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης. Μάλιστα. Εκείνο... Ο φωνιάς του κυβερνήτη. Μετά το φωνικό της Κυριακής εκείνης. Της Κυριακής εκείνης, της Μαύρης Κυριακής. Ήρθε εδώ που ήταν η Πρεσβεία, όπου δε βεβαίως δεν υπάρχει πια, αλλά υπάρχει ο Φοίνικας. Από μινάρι από την εποχή εκείνη. Ακριβώς. Και εδώ αρχίζει ο θρύλος. Ναι. Εδώ λένε ότι λαχανιασμένος ο Γιωργάκης Μαυρομιχάλης και πριν φτάσει στη Γαλλική Πρεσβεία ή μάλλον προσπερνώντας τη βλέπει αυτό το φοινικάκο που τότε ήταν μικρός. Λαχανιασμένος λοιπόν ακούμπησε απάνω και λέει ο θρύλος ότι χρόνια μετά πριν τη σβήσουν οι αγέριδες του αργολικού κόρφου, χρόνια μετά εδιακρινόταν η ματωμένη του απαλάμη απάνω στο λεπτό κορμάκι του φοίνικα. Σε αυτό το φοίνικα που έχουμε μπροστά μας. Σε αυτό το φοίνικα που έχετε μπροστά μας.
κάπου εδώ θα μπορούσε να σταματήσει το θρίλερ της πολιτικής δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια, ή αν θέλετε κάπου εδώ θα μπορούσε να σταματήσει η πρώτη σελίδα. Το θύμα πέθανε, οι θύτες πιάστηκαν, αλλά τα πράγματα στα πολιτικά θρίλερ δεν είναι και τόσο απλά όσο φαίνονται. Εδώ ακριβώς μπροστά μας είναι ένα παλιό διόροφο σπίτι του ναυπλίου, γκρίζο, με γκρίζους τοίχους και με γκρίζα παράθυρα. Και θα έλεγα ότι το σπίτι αυτό έχει το σπόρο εκείνου που θα γινόταν αργότερα στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Το σπίτι αυτό, κύριε Μαυρομιχάλη, είναι το σπίτι όπου έμεναν οι πρόγονοί σας. Βεβαίως. Ο Γιώργης. Αλλά. Και ο Κωνσταντής. Αλλά ο σπόρος δεν εσπάρτηκε στο σπίτι αυτό. Εσπάρτηκε στην ίδρα. Η εκτέλεση του Καποδίστρια έγινε κατόπιν αποφάσεως της ίδρας, βέβαια. Στη συνέλευση εννοείται. Στη συνέλευση κατόπιν αποφάσεως, ναι, ναι. Συνελεύσεως της ίδρας, βέβαια πιθανόν να συνέτεινε και η εν γέννη συμπεριφορά, κακή συμπεριφορά του κυβερνήτου προς την οικογένεια Μαυρομιχάλη, ναι, την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, πολλές φορές καταξευτήλισε. Όταν είπα ο σπόρος εννοούσα την τελευταία σκηνή για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα, της διαπομπεύσεως του Πετρώ Μαυρομιχάλη. Ασφαλώς έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό. Αλλά πρέπει καταρχήν να πούμε ότι εδώ μέναν, στα επάνω πατώματα, μέναν ο Κωνσταντής και ο Γιώργης. Εδώ έμενε η Μαυρομιχαλαίη και μάλιστα το σπίτι αυτό το είχε νοικιάσει το κράτος για να μένουν, διότι είχαν φτάσει στο έσχατο όριο της φτώχειας, το ξέρω. Διότι δεν είχαν χρήματα. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, το είχαν δώσει στον αγώνα. Στα δύο... Και το είχε επιτάξει το κράτος και επλήρωνε το κράτος το ενίκιο. Στα δύο αριστερά επάνω παράθυρα έμεναν οι δύο Μαυρομιχαλαίοι, σύμφωνα με τις παραδόσεις πάντα, και κάτω μέναν οι φρουροί, οι στρατιώτες που τους βοηθούσαν. Οι αστυνομικοί αυτοί, όπως του λένε οι ιστορικοί, οι οποίοι ήταν ο Καραγιάννης και ο Γεωργίου. Που μοιήθηκαν αργότερα στην συνωμοσία. Οι οποίοι μοιήθησαν και στην συνωμοσία αυτή. Αλλά η εκτέλεση του Καποδίστρια, όπως λέτε, αποφασίστηκε στην Ίδρα. Στην Ίδρα αποφασίστη να εκτελεστεί ο τύραννος. Έτσι απεφάνθη η συνέλευση. Και μάλιστα είπανε να τον εκτελέσει η οικογένεια Κουντουριώτη, η οποία πολύ χρήμα είχε προσφέρει στον αγώνα τότε. Ναι. Αλλά εσηκώθηκε ο ναύαρχος ο Μπουντούρης, ο οποίος με δυνατή φωνή τους είπε ότι, αδερφοί, η τιμή της εκτελέσεως του τυράννου ανήκει στην οικογένεια εκείνη που προσέφερε το περισσότερο αίμα, όχι χρήμα, εις τον αγώνα. Και ώστε αυτή είναι η οικογένεια των Μαυρομιχαλών, η οποία δύο και πλέον εκατόμβας μαυρομιχαλικών βλαστών προσέφερε να ποτίσει το δέντρο της ελληνικής ελευθερίας. Αυτά ήταν τα λόγια του Μπουντούρη. Αυτά ήταν τα λόγια του Μπουντούρη, τα οποία είναι γραμμένα και βρίσκονται σε χειρόγραφα στα γενικά αρχεία του κράτους. Πάντως δεν χωρά αμφιβολία, κύριε Μαυρομιχάλη, ότι η Ίδρα έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη δολοφονία του Καποδίστρια, και οπωσδήποτε θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Απόλλων, η εφημερίδα της Αντιπολιτεύσεως, έβγαινε στην Ίδρα, όπου ο Σούτσος έγραφε εκείνους τους πύρινους στίχους του, ναι, και όπου έγραψε αργότερα Μιμητής του Αρμοδίου. Τρέμε, τύρανε, η ώρα του θανάτου σου σημαίνει, η οργή του έθνους όλου, η οργή μου σε προσμένει. Στο ναό που θα μολύνεις τρέχω να παραμονεύσω, τρέχω, τρέχω στου υψίστου των βωμών να σε φωνεύσω. Κύριε Σούτσο, σαν απόγονος του ποιητή, πείτε μας πώς κρίνετε το ποίημα του προγόνου σας για τον Καποδίστρια. Βέβαια, είναι ένα ποίημα το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα πνεύμα εμπαθίας, το οποίο ήταν διάχυτο εκείνη την εποχή. Πιστεύετε δηλαδή ότι το ποίημα έπαιξε σοβαρό ρόλο? Οπωσδήποτε μπορεί να επηρέασε, αλλά ήταν ένα ποίημα το οποίο χαρακτήριζε μια ορισμένη νοοτροπία της εποχής. Διότι δυστυχώς, παρόλες τις καλές προθέσεις, ήρθε σε μεγάλη αντίθεση με πολύ
κόσμο και προπαντός με τον κόσμο των αγωνιστών, ο Μακαρίτης, ο Καποδίστριας. Επίσης υπήρχε άλλη μια διαφορά μεταξύ των δύο προσώπων αυτών. Ο μεν Καποδίστριας ήταν φτιαγμένος, ηλικιωμένος και μια μορφή παγκοσμίου ακτινοβολίας για εκείνη την εποχή. Ο Σούτσος ήταν ένας νέος επαναστάτης με φλογερά ψυχή και ο οποίος δεν είχε και το πνεύμα τόσο της ευθύνης απέναντι των πραγμάτων εάν θες προς τον Καποδίστρια. Ήταν δύο αντιθέσεις που συναντώνται σε κάθε εποχή. Βαρέσανε τον Καποδίστρια! Σκοτώσανε τον κυβερνήτη! Σκοτώσανε τον Καποδίστρια! Τον σέρνανε ώρες τον Κωνσταντή Μαυρομιχάλη, ματωμένο μες στο ανάπλι. Και εκείνος φώναζε, «Μη μελερώνετε, βρε παιδιά, πηγαίνετε να ρίξετε λάδι στο κατόφλι της εκκλησιάς. Σκοτώστε με να πάω στο καλό». Αλλά δεν τον σκοτώνανε. Μόνο τον σέρνανε εδώ και εκεί, και εκείνος έβλεπε όλο το ανάπλι να κουνιέται πάνω θέτου. 10 ώρες τον βασανίζανε. Εμπρός στο βουλευτικό, εμπρός του Κολοκοτρώνη, εμπρός του Φωτομάρα. Ώσπου στο τέλος τον λυπήθηκε ο Θεός και ξεψύχησε. Θα ήταν 4 το απόγευμα. Ρίξανε το κουφάρι του στα βράχια και μετά το επήρε η θάλασσα. Και εκεί δερνότανε κάμποσο, ώσπου το πήρε ένας μανιάτης παπάς και το έθαψε. Εδώ είμαστε πάλι στο Ιτσκαλέ, ανάμεσα στους χορταριασμένους προμαχώνες. Και από εδώ μπορούμε να ζήσουμε το φινάλε της ιστορίας, σε γκρόπλαν, όπως το έζησε ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, ο πατέρας του ενός από τους δύο φωνιάδες του Καποδίστρια, του αγγελόμορφου Γιωργάκη, όπως τον έλεγαν. Ο Γιώργης Μαυρομιχάλης, ήρωας των πιο ωραίων στιγμών του 21 και της πιο πικρή στιγμή στο 31, πάει στο Μπούρτζι και μετά μεταφέρεται στο Παλαμίδι, πάντα μπρος στα μάτια του πατέρα του, που τον έβλεπε από κάπου εδώ, από το χορταριασμένο Ιτσκαλέ, από ένα στενό παραθυράκι, ένα παραθυράκι που μπορεί να πει κανείς ότι στένευε εκείνη την ώρα ακόμα παραπάνω τη ζωή του. Από εκεί είδε να τον πάνε στο Παλαμίδι. Και εκεί, στο Παλαμίδι, ο Γιώργος Μαυρομιχάλης, ένας από τους πιο τραγικούς, θα έλεγα, ήρωες της ελληνικής ιστορίας, όχι μόνο για τους φίλους του, αλλά και για τους εχθρούς του, πέρασε την τελευταία μέρα, ή μάλλον την τελευταία νύχτα της ζωής του. Ίσως ο κύριος Μαυρομιχάλης, που είναι πάντα μαζί μας, να μπορούσε να μας ζωντανέψει τις ώρες αυτές, όπως τις άκουσε από παππού σε παππού και από γενιά σε γενιά. Την τελευταία ημέρα που πέρασε στο Παλαμίδι, πέρασε, δεν κοιμήθηκε, απλώς συνέταξε τη διαθήκη του και ζήτησε προηγουμένως ένα μπουκάλι ρούμι να του πάνε, καθώς και ένα παπά που τον είχε Μανιάτη παπά, ναι, να τον ξεμολογήσει και να τον μεταλάβει, όπου πράγματι αυτό έγινε. Και δεν κοιμήθηκε καθόλου, όλη τη νύχτα. Συνέτασε τη διαθήκη του, την οποία αφού έγραψε και υπέγραψε, την παρέδωσε, νομίζω,
σε κάποιον εκ των φρουρών. Μα υπάρχει διαθήκη, είναι. Βεβαίως να την παραδώσει, λέει, να δεν θυμούμε πώς. Ναι. Λέγανε τον. Όχι, καταληματία, κάπως αλλιώς. Λέγανε αυτόν που θα έπαιρνε τη διαθήκη, ας πούμε, το συμβουλογράφο. Ναι, ναι. Λοιπόν, και κατόπιν, την ημέρα δηλαδή της εκτελέσεώς του, αφού μετέλαβε και των αχράντων μυστήριων, τον πήραν οι φρουροί να τον κατεβάσουν. Πρόκειτο να τον εκτελέσουν. Από το παραμύθι που έχουμε ακριβώς απέναντί μας. Απέναντί μας τον κατέβασαν κάτω και όταν έφτασε μπρος στο Ιτσκαλέ, στις φυλακές όπου κρατείται ο πατέρας του. Δηλαδή εδώ που είμαστε τώρα. Εδώ που είμαστε τώρα. Εστάθηκε, γύρισε προς το παράθυρο του κελιού ναι. του πατέρα του, εγωνάτισε, έβγαλε το φέσι του και ζήτησε συγγνώμη από τον πατέρα του. Κατόπιν, πάλι ευθυτενής και αγέροχος κατέβη εις τον τόπο της εκτελέσεως και κατευθύνθη μόνος ως τον πλάτανο που τον βλέπουμε πάλι και αυτόν τον παρατεταγμένο το απόσπασμα που θα τον εξετέλει. Είναι ακριβώς απέναντί μας, έτσι και μάλιστα, είναι αυτό εκεί πέρα το σημείο. Πλατεούλα. Ναι, ναι, που είναι το κομμένο. Έλαβε θέση. Δέντρο. Τη θέση του και δεν δέχτηκε να του δέσουν τα μάτια. Αυτό γνωρίζω εγώ εκ παραδόσεως και έχω διαβάσει. Αυτό είναι αλήθεια. Το λένε και οι ιστορικοί αυτοί. Ναι, πήγαν να του δέσουν τα μάτια, αλλά δεν δέχτηκε. Και απευθυνόμενος στον κόσμο, τους είπε ομόνια, αγάπη, αδέρφια. Και απευθυνόμενος στο απόσπασμα τους παρεκάλεσε να τον σημαδέψουν στην καρδιά και να μην τον χτυπήσουν στο πρόσωπο. Αυτό άφησε μια απορία. Ναι. Γιατί ζήτησε να τον σημαδέψουν στο καρδιά και να μην λεράσουν το πρόσωπό του. Ίσως διότι ήταν ωραίος, λένε, και δεν ήθελε να παραμορφωθεί. Έτσι έχω διαβάσει. Ναι. Είναι μια τελευταία, ναι, θέλετε, μια τελευταία κοκεταρία στη ζωή. Και, βάση περιπτώσει, ο ίδιος έδωσε το παράγγελμα πυρ, όπου τρυπογύρισε για μια στιγμή και έπεσε. Έβλεπα το Γιώργη Μαυρομιχάλη να κατεβαίνει ένα-ένα τα σκαλοπάτια του παλαμιδιού και σκεφτόμουν ότι τα σκαλοπάτια αυτά τον έφερναν ένα-ένα όλο και κοντύτερα προς το θάνατο. Ο πατέρας του, ο Πετρόμπεης, τον έβλεπε από μια πολεμίστρα του Ιτσκαλέ. Ο Γιώργης εστάθηκε και τον εκείταξε, σαν να τον ερωτούσε «Γιατί?» Σαν να τον ερωτούσε «Έπρεπε?» Ύστερα με βήμα σταθερό κατέβηκε τα υπόλοιπα σκαλοπάτια και προχώρησε προς το μονοπάτι που οδηγούσε προς τον πλάτανο όπου θα εγένετο η εκτέλεση. Επήρε τη θέση του. Εκοίταξε τον ήλιο. Εκοίταξε το φρούριο. Εκοίταξε την ομορφιά γύρω του. Και μετά έδωσε μόνος του το παράγγελμα προς το απόσπασμα. Πλάι μου εστέκεται ο στρατηγός Υψηλάντης και την ώρα που εθάμπωνε η ζωή στα μάτια του Μαυρομιχάλη είδα να θαμπώνουν και τα μάτια του Υψηλάντη. Γιατί ο Υψηλάντης ήξερε ότι εκείνη την ώρα χανόταν ένας γενναίος. Κάποτε τα γαϊδούρια έκαμανε συνωμοσία και σκοτώσανε τον τεχνίτη που τους έφτιαχνε τα σαμάρια. Ύστερα εστήσανε μεγάλο πανηγύρι και χορεύανε σαν τρελά και πηδούσανε από τη χαρά τους. Και τότε ένας γερογάιδαρος τους είπε «Μη χαίρεστε χωρίς λόγο, γρήγορα θα ειδείτε τι άξιζε ο Μακαρίτης.
Θα το ειδείτε και θα το καταλάβετε όταν το νέο Σαμάρι θα μας πονεί περισσότερο.